Θα καλημερίσω τον διοικητή της τροχέας του Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κρακούδη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Ναι, καλημέρα κυρία Δουργεράκη, και εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, με υγεία και καλή χρονιά. Μακάρι και να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε ή να λάβουμε υπόψη μας όλα εκείνα τα οποία θα πρέπει να μας είναι χρήσιμα για τη δική μας τη ζωή πρωτίστως, ας το πάρουμε έτσι, τη ζωή των δικών μας ανθρώπων και μετά όλα τα υπόλοιπα, γιατί από τη μία ναι είναι οι οδηγίες, ναι είναι οι κουβέντες, ναι είναι η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, η προσπάθεια που κάνετε εσείς και σαν τροχέα μαζί με τους φορείς, αλλά για άλλη μια φορά δεν αποφύγαμε τις τραγωδίες, γιατί εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένας 29χρονος δυστυχώς Σύση, Δήμο Αγίου Νικολάου, περιφερεια και Νέο Ταλασσιθίου, έχασε τη ζωή του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, εσείς το ξέρετε καλύτερα, βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Και όταν μιλάς με τέτοια δεδομένα και έχεις τέτοια δεδομένα μπροστά σου, μπορεί ο πόνος να μένει από τη μία να έρχεται, αλλά θα πρέπει αυτή η σκέψη και η δεύτερη σκέψη να έρθει και να μείνει μέσα στο μυαλό μας για τη συμπεριφορά μας, νομίζω, κύριε Καρακούδη. Θα πρέπει να είμαστε, κυρία Δουργεράκη, πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Νομίζω και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια παρακινδυνευμένη οδηγική συμπεριφορά. Θα πρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας και να οδηγούμε συνετά και με ασφάλεια με βάση τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς ορίζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Ανάλογα με το ξέρω να οδηγώ, βρίσκομαι σε ένα επαρχιακό δρόμο, βρίσκομαι στο εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά η συμπεριφορά μου είναι τέτοια γιατί εγώ ξέρω να οδηγώ? Αυτός είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και σας το λέω έτσι γιατί αυτή είναι η στάση μας, αυτή είναι η σκέψη μας, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, Αυτός που ξέρει να οδηγεί, κυρία Δουλγεράκη, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει την οδήγησή του με βάση τις επικρατούσες συνθήκες. Να μπορεί και να γνωρίζει, σε θέση να αντιληφθεί, ότι εφόσον ο καιρός είναι βροχερός, εφόσον το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, άρα η ταχύτητά μου θα πρέπει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η συντήρηση του οχήματός μου να είναι τέτοια που όταν θα χρειαστεί να επιβραδύνω και να τροχοπεδίσω το όχημά μου, αυτό να σταματήσει στο σημείο το οποίο επιθυμώ εγώ ίδιος. Εδώ τώρα πάσχουμε. Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Αυτός είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εδώ όμως τώρα πάσχουμε. Γιατί εγώ θα σας το κάνω προσωπικό. Μιλάτε σε μένα, ακούν οι υπόλοιποι, καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, αλλά ας κάνουμε την κουβέντα μεταξύ μας. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μου λέτε, κύριε Καρακούδη, σκέφτομαι εγώ. Αλλά και φαντάζομαι καταλαβαίνετε πώς πάω το πράγμα. Αλλά ξέρετε, δεν έχω λεφτά να συντηρήσω τα ελαστικά μου. Νομίζω ότι είναι πρώτο θέμα η συντήρηση του οχήματος όταν θέλουμε να βγούμε έξω να κυκλοφορήσουμε. Έτσι, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για σωματική ακαιρεότητα και ανθρώπινη ζωή που είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ένας άνθρωπος. Άρα είναι πρώτη σημασία τα οχήματός μου, τα ελαστικά να είναι σε τέτοια κατάσταση που θα είναι σε θέση το όχημά μου όταν εγώ πατήσω το φρένο να σταματήσει εκεί που επιθυμώ εγώ. Τα φερμένα ελαστικά μειώνουν τις επιδόσεις του αυτοκίνητου, ιδιαίτερα στο οδόστρωμα. Τα ελαστικά επίσης με χαμηλότερη πίεση, και αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε, ειδικότερα αυτές τις μέρες που θα υπάρχει και μεγάλη κυκλοφορία. Τα ελαστικά με χαμηλότερη πίεση από τη φυσιολογική προκαλούν και μειωμένο έλεγχο του οχήματος, επιτείνουν τη φθορά και αυξάνουν και την απόσταση του φρεναρίσματος. Mm-hmm. Επίσης, ακόμα και τα ελαστικά με μεγαλύτερη πίεση από τη φυσιολογική μειώνουν την πρόσφυση και την σταθερότητα στο φρενάρισμα. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Το όχημά μας να είναι συντηρημένο, να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από τα ελαστικά, από τα φρένα μας και όλα τα συστήματα να λειτουργούν σωστά, τα φλάσ του οχήματος, είναι βροχερός ο καιρός, είναι και κάπως ομιχλώδης, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες η ορατότητα περιορίζεται πάρα πολύ, άρα λοιπόν ακόμα και τα φώτα μου και μπροστά και πίσω, τα φλάσ να λειτουργούν σωστά προκειμένου να γίνομαι εύκολα αντιληπτός στους απέναντι οδηγούς και στους άλλους των οδών. Και όσο,
Ναι. Πολύ σημαντικό, θα το πούμε καλύτερα αυτές τις μέρες, πρέπει να το τολμήσουμε. Ένα πανό, όχι αλκοόλ και οδήγηση. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, το αλκοόλ ως αιτία συμμετέχει ποσοστιαία πολύ περισσότερο στην πρόκληση αναδιφόρων τροχαίων ατυχημάτων συγκριτικά με όλη την άλλη περιφέρεια, συγκριτικά με όλες τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Όταν θα βγούμε με μια παρέα έξω, καλό είναι να εφαρμόζουμε και αυτό που λέμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τον οδηγό της παρέας. Δηλαδή, αν βγούμε μια παρέα 4-5 άτομα, να προποφασίσουμε ένας από την παρέα μας να μην καταναλώσει αλκοόλ, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα μας οδηγήσει σπίτι. Αν όχι, καλό θα είναι να πάρουμε ένα ταξί και να γυρίσουμε πίσω με ασφάλεια. Δεν μπορεί να είναι η αιτία ένα τροχαίο ατύχημα που να στερήσει τη ζωή κάποιου από εμάς, κάποιου από την οικογένειά μας, κάποιου φίλου μας. Αυτό είναι ό,τι πιο θλιβερό, ό,τι πιο στενάχωρο μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Ξέρετε, λειτουργώ με το «μα εγώ μπορώ». Μου τα λέτε όλα αυτά και σας ευχαριστώ που μου τα λέτε, αλλά εγώ μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλες τις συνθήκες, κύριε Καρακούδη. Εγώ μπορώ να κυκλοφορήσω το αυτοκίνητό μου χωρίς να τα έχω κάνει όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Εγώ δεν ελέγχω τα αυτοκίνητά μου για το νερό του, για τα λάδια του, για τα ελαστικά του, γιατί μπορώ να τα καταφέρω και νομίζω ότι το σαραβαλάκι μου, τέλος πάντων, κάπου θα με πάει όταν θα με πάει. Εγώ δεν θέλω να τηρήσω τα συγκεκριμένα τα μέτρα που μου λέτε, γιατί τέτοια είναι η κατάσταση και τέτοιο είναι η πορεία του δικού μου μυαλού και τέτοιος είναι ο θυμός μου εκείνη την ώρα και τέτοια είναι η έντασή μου εκείνη την ώρα και έτσι μαυρίζει το μυαλό μου και το μάτι μου και πάω ντογρού εκεί που πάω και μετά, ξέρετε, αν πω και ένα συγγνώμη, και κάτι θα γίνει και τι έγινε, έτσι όπως το βλέπω και ο άλλος πάντα έφταιγε και πάω απροετοίμαστη και μπαίνω μέσα σε αυτή την μάχη. Δεν ξέρω ούτε εμένα, ούτε κανένα οδηγό, δεν ξέρω ούτε τους επαγγελματίες οδηγούς, δεν ξέρω ούτε τους ηλικιωμένους και τους έμπειρους οδηγούς, δεν ξέρω ούτε τους νέους οδηγούς παρά τα βήματα τα οποία έχουν γίνει. Όταν πιάνουμε το τιμόνι βουρλίζει το μυαλό μας, νομίζουμε ότι μόνο εμείς είμαστε ή έτσι εκτονώνουμε νεύρα, κύριε Καρακούδη, και το ξέρετε. Μα θα πρέπει να ξέρουμε ότι και ο καθένας από εμάς και πολύ σωστά να πηγαίνει, όλο και κάποιος μπορεί να βρεθεί μπροστά στο διάβα μας, έτσι που να κινείται απερίσκεπτα, να χάσει λίγο την προσοχή του, να μπει στο αντίθετο ρεύμα, να έρθει να πέσει προς τα πάνω μας ή να παραβιάσει ένα στόπ ή ένα ερυθρό σηματοδότη. Και εγώ ακόμα και αν πηγαίνουμε και εμείς οι ίδιοι ακόμα και σωστά στο δρόμο μας. Γι' αυτό το λόγο είναι πρωτίστης σημασίας το όχημά μας να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, προκειμένου σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα που θα χρειαστεί αυτό να είμαι σε θέση να αντιδράσω σωστά και έγκαιρα. Και το όχημά μας να ανταποκριθεί με βάση την αντίδραση τη δική μας και να σταματήσει στο σημείο που εμείς επιθυμούμε. Αυτό ξέρετε όμως που λέτε σημαίνει προνοητικότητα. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν προνοώ τι κάνει ή τι θα κάνει εκείνος ο οδηγός ο οποίος προηγείται από μένα. Εκείνος ο οδηγός, εκείνοι οι οδηγοί οι οποίοι ακολουθούν εμένα. Γιατί δεν προνοώ ότι η δική μου η στάση, η δική μου η κίνηση και η δυναμική του αυτοκινήτου μπορεί να με φέρει ενδεχόμενα σε αδιέξοδο, σε τραγωδία. Γιατί δεν το προνοώ, γιατί για προνοητικότητα μου μιλάτε. Μα γι' αυτό το λόγο. Είναι πάρα πολλές δικογραφίες από τη δική μας πλευρά που έχω υπογράψει κι εγώ ο ίδιος σε ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό που έχει συμβεί, που η αιτία πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος είναι η αφηρημάδα κάποιου συμπολίτη μας, διότι παραβίασε το στόπ, διότι παραβίασε το κόκκινο. Πάντα θα πρέπει να είμαστε προνοητικοί, ακόμα και σωστά εάν κυκλοφορούμε. Πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ίσως κάποια χρονική στιγμή κάποιος άλλος είναι εκείνος ο οποίος θα πάει να πέσει απάνω μας, στο δρόμο μας, στο δικό μας ρεύμα κυκλοφορίας, παρότι εμείς πηγαίνουμε σωστά. Γι' αυτό το λόγο προτρέπουμε όλους τους συμπολίτες μας να βάλουν σε πρώτη προτεραιότητα τη συντήρηση του οχήματός μας. Είναι μέγα θέμα για την ασφάλεια τη δική μας, για τη ζωή μας, για τη σωματική μας ακεραιότητα που είπαμε ότι είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε ως άνθρωποι. Σας ενοχλεί
και σαν διοικητή του τμήματος τροχέας, σας ενοχλεί, σας πειράζει ενδεχόμενα και ως άνθρωπο το γεγονός ότι μπορεί να συμμορφωθεί στο δρόμο, να έχεις μια άλλη συμπεριφορά μόνο όταν έρθει ένα σήμα ότι ξέρετε παρακάτω υπάρχει ένα μπλόκο, μόνο όταν σας δούμε στο δρόμο να κάνετε ελέγχους. Δηλαδή αυτό αρχίζει κάπου πια να πειράζει. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η τσέπη μας από τη ζωή μας. Αυτό όπως το λέτε και όπως το θέτετε εσείς κυρία Δουλγιάρα είναι κάπως στενάχωρο. Το γεγονός δηλαδή ότι κάποιος προσέχει ιδιαίτερα σε κάποια σημεία που μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός έλεγχος και μετά το σημείο αυτό συνεχίζει την πορεία με μεγάλη ταχύτητα, οδηγώντας έτσι χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και τεταμένη προσοχή. Είναι λίγο στενάχωρο. Πειράζει, είναι στενάχωρο για τον ίδιο, όχι για εσάς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πειράζει που δεν προσέχει τον εαυτό του. Με αυτή την έννοια νομίζω το λέτε, έτσι. Βεβαίως για τον ίδιο, και για τη στάση και τη συμπεριφορά και τη σκέψη που έχει ο ίδιος. Εμείς το σχεδιασμό όμως που έχουμε κάνει ως υπηρεσία, ως τμήμα τροχιάς Ηρακλείου, είναι να γίνονται έλεγχοι σε πάρα πολλά σημεία και σε διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Σκοπός και στόχος είναι, βέβαια εδώ θα πρέπει να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ και το νομικό πλαίσιο το ισχύον, που για πάρα πολλές παραβάσεις δεν έχει και χρηματικό πρόστιμο. Δηλαδή για τη μη χρήση ζώνης, για μη χρήση κράνους, για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, σκεφτείτε ότι είναι 0 ευρώ το διοικητικό πρόστιμο. Άρα δεν μπαίνει στην διαδικασία ο συμπολίτης μας έτσι να πληρώσει για μια τέτοια παράβαση. Πριν όμως υπάρχουν κάποιες άλλες επιπτώσεις, τις οποίες αν υποτροπιάσει ο ίδιος ο παραβάτης, ενδεχομένως να βρεθεί σε μια δυσάρεστη περίπτωση, να ξαναδώσει ξανά εξετάσεις και για σήματα και για οδήγηση. Και αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα την πτήση ακόμα και του κράνους στα δίκυκλα, σε καθολική θα λέγαμε, καθολική να είναι η χρήση του, μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών να αφορούν το κράνος. Προσπαθούμε το ίδιο να κάνουμε και στις ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, με απότερο σκοπό και στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη μείωση των τραυματισμών, που είναι και η κύρια αποστολή μιας υπηρεσίας σε μια τροχαία, είναι η κύρια αποστολή μιας υπηρεσίας τροχαία σε μια περιοχή, για να πετύχει το στόχο και αυτό που πρέπει να κάνει, τη μείωση των τροχαίων. Θεωρώ ότι και στη δικιά μας την περιοχή εδώ, στην πόλη του Ηρακλείου, και δεν είναι και προσωπική εκτίμηση, είναι και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει και φαίνονται, ότι είναι θαρρυντικά, υπάρχει μείωση και στα σοβαρά τροχαία και στις τροχές συγκρούσεις, και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προσπάθειες που καταβάλει και το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού της υπηρεσίας μας να αλλάξουμε έτσι αυτή τη στάση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά των συμπολιτών μας. Σκοπός μας δεν είναι, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ και θα το υπογραμμίσω άλλη μια φορά, σκοπός μας δεν είναι έτσι να εξοντώσουμε τον συμπολίτη μας, να τον βάλουμε να πληρώσει υπέρογκα χρηματικά πρόστιμα, να τον ταλαιπωρήσουμε, να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του για μεγάλο χρονικό διάστημα κλπ. Σκοπός μας και στόχος μας είναι, έχοντας στη φαρέτρα μας το νομικό οπλοστάσιο που μας δίνεται, σκοπός και στόχος μας είναι με την συνεχή προσπάθειά μας να συνετίσουμε τον κόσμο και να κυκλοφορεί με βάση τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να πετύχουμε την αποστολή μας, όπως είπαμε, που είναι η μείωση των τροχαίων. Όταν λέτε ότι στο Ηράκλειο είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα, καθώς παρουσιάζεται η μείωση τροχαίων αλλά και παραβάσεων, μιλάτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, κύριε Καρακούδη? Και για όλο το έτος. Για όλο το έτος μπορούμε να πούμε, ειδικότερα στην πόλη του Ηρακλείου, ακόμα και τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, κλείνοντας το μήνα Δεκέμβρη, είναι μειωμένα συγκριτικά και με πέρυσι και με το 2020 και με το 2019. Να φανταστώ ωστόσο ότι οι έλεγχοι για εσάς δεν θα είναι μόνο και αυτές τις ημέρες μαζί με όλα αυτά τα οποία μας είπατε μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά θα είσαστε όπου υπάρχει η δική σας η αρμοδιότητα, έτσι? Βεβαίως, όλο το δικό δίκτυο, το σύνολο του σχεδόν της υπηρεσίας μας θα βρίσκεται επιποδός, ξεκινώντας και μέσα από την πόλη αλλά και στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, που είναι το οδικό δίκτυο περιφέρειάς μας, άρα και στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Αιγίνου Κολάου, στην επαρχιακή Οδό Ηρακλείου Βιάνου μέχρι τα όρια μας που είναι μέχρι το Δήμο Αρχανών, άρα και στην παλιά Εθνική Οδό
Ηρακλείου Ρεθύμνου μέχρι τα όρια του νομού μετά την Καμάσπα. Θα εστιάσουμε έτσι την προσοχή μας στον έλεγχο των επικίνδυνων εκείνων παραβάσεων, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση του προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα και τις ζώνες στα αυτοκίνητα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση του stop, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, αντικανονικές προσπεράσεις και γενικότερα επικίνδυνες παραβάσεις και επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους σας. Καλό Χριστούγεννα, κυρία Δουλγεράκη. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία, υγεία, υγεία είναι το πολυτιμότερο που μπορούμε, την πολυτιμότερη ευχή που μπορούμε να κάνουμε και συνδέεται άριστα και με τη δικιά μας δουλειά, με τα τροχαία ατυχήματα, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα και η ζωή του καθενός μας. Να την έχουμε ως χώριο οφθαλμού συνεπώς και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες των εορτών να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, την προσοχή μας κατά την κυκλοφορία μας στους δρόμους και κατά την οδήγησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή σας μέρα.